Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και θα μεταβούμε ευθύς αμέσως στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης για να συναντήσουμε την Μαρία την Καρασουλτάνη. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, μαρτυρίες ευρυτών στρατιωτών κατά την επιστροφή τους από το αλβανικό μέτωπο και η φιλοξενία τους σε ποντιακά χωριά από τον Σύλλογο Ποντίων Ομού Εύρου Αλέξιος Κομνηνός. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία Χρύσα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Πριν από λίγα λεπτά τελείωσε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που αφορά μαρτυρίες στρατιωτών στο μέτωπο το αλβανικό που φιλοξενήθηκαν από ποντιακά χωριά και γι' αυτό το λόγο έχω εδώ δίπλα μου τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλέξιος Κομνηνός, τον κύριο Παύλο Στεφανίδη, να μας δώσει το αποτύπωμα της σημερινής βραδιάς. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Αλέξιος Κομνηνός διοργάνωσε την πρώτη του εκδήλωση μετά από μια δράνεια αναγκαστική των 2 χρονών και κάτι. Μια εκδήλωση η οποία είχε σχέση με τις μαρτυρίες των ευρυτών στρατιωτών οι οποίοι επέστρεψαν από το αλβανικό μέτωπο μετά τη συνθηκολόγηση το 1941 και φιλοξενήθηκαν μέχρι να φτάσουν στα χωριά τους εδώ στον Εύρο σε ποντιακά χωριά αρκετές ημέρες, περίπου 10 μέρες κράτησε όλο το ταξίδι τους. Διαλέξαμε αυτή την ημερομηνία 6 Απριλίου για να κάνουμε την εκδήλωση διότι 6 Απριλίου έγινε και η επίθεση των Γερμανών κατά της Ελλάδος στα οχυρά Μεταξά, στη γραμμή Μακεδονία-Ανατολική Θράκη. Μετά από τη συντριπτική ήττα της Ιταλίας από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο του 1940. Η εκδήλωση μας έδωσε συναισθήματα συγκίνησης και υπερηφάνειας διότι αναφερόταν στη ποντιακή φιλοξενία, κάτι φιλοξενία που αποτυπώθηκε στις αφηγήσεις των στρατιωτών και οι οποίες είχαν καταγραφεί από το λαογράφο και δάσκαλο Παπαδόπουλο Δημήτρη τον Σταυριώτη, ο οποίος καταγόταν από μια περιοχή του Πόντου βόρεια της Αργυρούπολης και ήρθε το 1922 εδώ στην Αλεξανδρούπολη και διετέλεσε δάσκαλος, λαογράφος και τιμήθηκε και από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο του. Στην εκδήλωση αυτή προσκλήθηκαν και ήρθαν να μιλήσουν αφιλοκερδώς από την Αθήνα οι ομιλητές μας και από τη Θεσσαλονίκη, καθοδηγούμενοι από την αγάπη τους για την ιστορία και τον πολιτισμό. Να ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και ήταν μαζί μας ο Περιφερειάρχης ο κύριος Μέτιος, ο πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ ο κύριος Κελεμίδης, ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου πατέρας Θεόκλητος, εκπρόσωπος του στρατηγού και άλλοι πολλοί φίλοι, πόντι και μη παρακολούθησαν και νομίζω ότι όλοι συγκινηθήκαμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ Μαρία Χρύσα, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Παύλο Στεφανίδη και τη χαρά που είχαμε να βρεθούμε σε μια τόσο όμορφη εκδήλωση. Μαρία Χρύσα, ο λόγος πίσω σε σένα. Της οποίας και τα πλάνα είχαμε την ευκαιρία όση ώρα μας μιλούσε και ο κύριος Στεφανίδης να παρακολουθήσουμε. Είναι τα πλάνα που μας στείλατε Μαρία κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα από την εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλέξιος Κομνηνός. Ευχαριστώ πολύ και εσένα. Καλό βράδυ.